Σημαντική εξέλιξη έχει προκύψει στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και Χαμάς σχετικά με μια συμφωνία ομήρων και κεχηρίας, η οποία έχει καθυστερήσει λόγω ανεπίλητων ζητημάτων που αφορούν τον Ερυθρό Σταυρό, σύμφωνα με Παλαιστινιακή πηγή που μίλησε στο AFP. Συγκεκριμένα, ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος που εμπλέκεται στενά στις διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή ομήρων ενημέρωσε το γαλλικό πρακτορείο ότι υπάρχουν επίμονα ερωτήματα σχετικά με το ρόλο του Ερυθρού Σταυρού στη διαδικασία. Συγκεκριμένα, οι ανησυχίες περιστρέφονται γύρω από την πρόσβαση του Ερυθρού Σταυρού σε ομήρους πριν από την πιθανή απελευθέρωσή τους στην Αίγυπτο και αν θα τους επιτραπεί να δουν όσους παραμένουν σε αιχμαλωσία. Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής εκεχηρίας στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα από το Κατάρ, σε συντονισμό με Αιγύπτιους και Αμερικανούς αξιωματούχους. Αυτή η ανακοίνωση αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις τρέχουσες αβεβαιότητες γύρω από τη συμφωνία που περιλαμβάνει την απελευθέρωση ομήρων με παράλληλη ανταλλαγή Παλαιστίνιων κρατουμένων που βρίσκονται σε Ισραηλινές φυλακές και εκεχηρία Αμερικών ημερών. Σε πρόσφατη δήλωση, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία περιελάμβανε μια διάταξη για επισκέψη του Ερυθρού Σταυρού στους ομήρους που δεν θα απελευθερωθούν ακόμα. Αυτός ο ισχυρισμός ακολουθήθηκε από σύγχυση, καθώς ο Ερυθρός Σταυρός ανέφερε ότι δεν είχε εις γνώση του κάποια τέτοια διάταξη. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε ένα έγγραφο το οποίο διάβασε στα εβραϊκά που υποτίθεται ότι επιβεβαίωνε τη συμμετοχή της οργάνωσης, δηλαδή του Ερυθρού Σταυρού, στη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Ο Νετανιάχου εξέφρασε την προσδοκία του ότι ο Ερυθρός Σταυρός θα τηρήσει αυτή τη ρήτρα της συμφωνίας. Αν και υπάρχει πιθανότητα η Χαμάς να μην τηρήσει αυτό το μέρος της συμφωνίας, είναι αδιανόητο ο Ερυθρός Σταυρός να μην απαιτεί το δικαίωμα της πρόσβασης, δήλωσε ο Νετανιάχου. Πρόσθεσε επίσης ότι αν ο Ερυθρός Σταυρός δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί για αυτή τη συμφωνία, τώρα είναι πλήρως ενήμερος και αναμένεται να ενεργήσει αναλόγως. Αυτή η εξέλιξη προσθέτει ένα επίπεδο πολυπλοκότητας στις ήδη περίπλοκες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Η εμπλοκή του Ερυθρού Σταυρού, μιας ουδέτερης οργάνωσης και καταστάσεις σύγκρουσης, θεωρείται κρίσιμη για τη διασφάλιση της ανθρωπιστικής πτυχής της συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά τη μεταχείριση και την απελευθέρωση των ομήρων. Πείτε μας τη γνώμη σας για την εξέλιξη αυτή στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει σας στο βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nmshd.gr.